Πάμε στην τελευταία ζωντανή σύνδεση, ενδέκατη κατά σειρά, στη σειρά βέβαια, για τη σημερινή εκπομπή. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Πετράκη, ο οποίος είναι αθλητής παρα snowboard. Κύριε Πετράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πρώτος Έλληνας αθλητής snowboard που συμμετείχε σε Παραολυμπιάδα, συμμετείχατε στους χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες το 2018 στην Νότια Κορέα, σωστά? Σωστά, ακριβώς αυτό. Ναι. Λοιπόν, να σας ρωτήσω, πρώτη ερώτηση, πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με το snowboard στην Ελλάδα? Κάπως λίγο δύσκολες και οι καιρικές συνθήκες και οι υποδομές. Ναι, καταλαβαίνω την ερώτηση, γιατί όταν ακούμε Ελλάδα όλοι έχουμε στο μυαλό μας κάτι άλλο. Αλλά εντάξει, εμείς εδώ πέρα λίγο πιο βόρεια τα έχουμε τα χιονοτροπικά, λίγο πιο κοντά μας. Και γενικότερα εγώ, επειδή κατάγομαι από την Ημαφία, έχουμε μια ιστορία πάνω στο σκι γενικότερα και κατ' επέκταση μετά σε snowboard και στα υπόλοιπα αθλήματα. Και έτσι από πιτσιρικά γενικότερα ασχολούμαι εγώ και ήμουνα σε αυτό το χώρο και τα έφερε έτσι ο καιρός έτσι ώστε να κάνω αυτό που πραγματοποιώ τώρα. Βέβαια η αλήθεια είναι δεν είναι διαδεδομένο το άθλημα στην Ελλάδα. Θέλω να μου πείτε λίγο πώς γίνεται η προπόνηση. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι πως το snowboard έχει μπει γενικότερα τα τελευταία χρόνια τόσο πολύ έτσι, ενεργά στο χειμερινό κομμάτι. Το σκι ήταν το πιο και είναι το πιο διαδεδομένο άθλημα. Όταν ξεκίνησα εγώ ήταν στην αρχή του το snowboard. Τώρα όσον αφορά την προπόνηση καταλαβαίνετε ότι εντάξει, στην Ελλάδα γενικότερα δεν ευνοούν τόσο πολύ οι συνθήκες όπως σε μια χώρα του εξωτερικού. Ιταλία, καταλαβαίνετε, Αυστρία και τα σχετικά Γαλλία. Αλλά και εδώ πέρα έχουμε τα χιονοδρομικά μας. Έχουμε βέβαια μια μικρή περίοδο που θα κάνουμε την προπόνησή μας στο βουνό στην Ελλάδα. Αλλιώς αναγκαστικά πρέπει να πάμε στο εξωτερικό έτσι ώστε να είμαστε πάνω στο στοιχείο του χιονιού που θέλουμε να προπονηθούμε. Πώς νιώθει ένας αθλητής ο οποίος συμμετέχει σε Παραολυμπιάδα? Εντάξει, το να φτάσει σε αυτό το επίπεδο είναι το κορυφαίο event για την καριέρα και τη σταδιοδρομία ενός αθλητή. Καταλαβαίνετε, τα μεγέθη είναι πάρα πολύ μεγάλα. Πόσο πιο πολύ αν είσαι και από την Ελλάδα και ως γνωστόν η Ελλάδα ανοίγει και τις τελετές έναρξης και καταλαβαίνετε ότι το συνέστημα είναι... δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια εύκολα. Με ποιους τρόπους ένας αθλητής που αντιμετωπίσει κάποιες κινητικές ιδιαιτερότητες περνά την αναπηρία του στους γύρω του? Κοιτάξτε, όπως έχω ξαναπεί και άλλη φορά, για μένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο παίζει γενικότερα ο χαρακτήρας του καθενός. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι δεν είναι τόσο δυνατοί χαρακτήρες. Γενικότερα υπάρχουν αρκετοί χαρακτήρες στον άνθρωπο, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Αλλά η συμβουλή που έχω να δώσω, αν μπορώ να το πω έτσι, είναι ότι είναι καλό γενικότερα το κάποιο πρόβλημα που έχουμε να το μετατρέπουμε σε καλό και σε θετικό για μας και ότι δεν είναι απαραίτητο κάποιο πρόβλημα το οποίο θα σου στερήσει κάποια πράγματα. Ακριβώς. Αν το δεν είναι πρόβλημα και δεν είναι ντροπή όρος αναπηρίας σε καμία περίπτωση. Κάποιοι άνθρωποι. Ακριβώς. Δεν πρέπει να υπάρχουν αυτά τα ταμπού. Ακριβώς. Κάνουν κάποια πράγματα με έναν διαφορετικό τρόπο από κάποιον που δεν. Ακριβώς. Ακριβώς. Και σε αυτό το σημείο να πω ότι αυτά που έχω δει εγώ σε Παραολυμπιακούς Αγώνες και στα χειμερινά αθλήματα στα οποία υπάρχω εγώ και ανήκω, πιστέψτε με ότι αρτιμελής αθλητής ίσως να μην μπορεί να τα κάνει. Και είναι πολύ σημαντικό και πολύ ηχηρό το μήνυμα το οποίο στέλνεται. Όσο πιο ανοιχτά βέβαια, αυτό καταλαβαίνω εγώ, μιλά κάποιος για την ιδιαιτερότητά του, για την αναπηρία του, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει βέβαια να γίνει αποδεκτός σε μια κοινωνία που κακά τα ψέματα έχει ταμπού και πρέπει να τα προσπεράσουμε. Έχει ταμπού τα οποία καλώς κακώς, εννοείται κακώς, πρέπει να πάψουν να υπάρχουν. Και είναι αυτό που έχω πει και σε μια και άλλη μια φορά σε μια συνέντευξή μου και το ξέρουμε καλύτερα ο καθένας, είναι ότι όταν κρύβεις κάτι, καλώς ή κακώς ο ένας με τον άλλον θα πούνε, ξέρεις, το αυτή, μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ενώ άμα το πεις εσύ ο ίδιος, δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα, το λες ανοιχτά, δεν έχεις να αντιλαμβάνεις κάτι. Και πιστεύω είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος ο οποίος αντιμετωπίζει κάποιο οποιοδήποτε Μάλιστα. πρόβλημα. Επόμενος στόχος.
Επόμενος στόχος τώρα είναι, ο μεγάλος στόχος είναι, τρέχουμε αγώνες βασικά παγκοσμίου κυπέλου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πιάσουμε τα όρια για την επόμενη Παρολυμπιάδα. Ναι. Και εννοείται πως ο επόμενος στόχος είναι η Παρολυμπιάδα του 2022 στο Πεκίνο, που είναι ο μεγαλύτερος στόχος της τετραετίας. Και με το καλό να έρθει και για προπόνηση το χειμώνα, δώσω ψιλορίτη πάνω το στρώνι για τα καλά ιδανικές συνθήκες. Θέλαμε να έρθουμε φέτος να κάνουμε λίγο ρηβατικό εκεί πέρα, να έρθουμε και στο Πιέρα Κρέτα. Αλλά λόγω των συνθήκων καταλαβαίνετε ότι φέτος πήγαν όλα πίσω και σε εμάς. Του χρόνου που δεν θα έχουμε περιορισμούς, στάστε και στην τελική ευθεία για τους αγώνες. Οπότε, κύριε Πετράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και υπομονή σε όλο τον κόσμο. Υπομονή, να είστε καλά. Συγχαρητήρια και πάλι. Λοιπόν,